Έτσι, οι Αιγύπτιοι θεοί δεν συμμετείχαν σε αυτή τη μονομαχία, όπως ακριβώς έγινε και στη μάχη στο πρώτο επεισόδιο με τον Γκάιμπα. Και αντιστοίχως στο παρελθόν, ο Φαραώ κάλεσε τον Μαχάτ ως σκοτεινό μάγο και το τέρας του πέθανε από τον άσπρο δράκο, όπως και αντίστοιχα στο παρόν, ο σκοτεινός μάγος πέθανε από τον άσπρο δράκο πολεμώντας για τον Γιούγκη. Δεν έχω άλλη επιλογή. Καλώ τον Μαχάτ, τον σκοτεινό μάγο! Τώρα, δράκε μου, επίθεση με άσπρη αστραπή! Καλή τύχη, βασιλιά μου! Μπορώ να επιτεθώ με τον σκοτεινό μάγο, αλλά δεν θα έχει καμιά τύχη μόλις οι δράκοι το ελευθερωθούν από τα μάτια μου! Δεν χρειάζομαι ούτε τους δράκους για έναν ακόμα γύρο. Η επόμενη κάρτα μου είναι ο τρίτος άσπρος δράκος με μπλε μάτια. Έπειτα στο παρελθόν, ο άσπρος δράκος αρνήθηκε να επιτεθεί στον Ατέμ και εξαφανίστηκε από το πεδίο της μάχης καθώς και από την πλάκα. Και η απουσία του τέρατος συνεπάγεται με ήττα, δίνοντας τη νίκη στον παρελθοντικό Φαραώ από καθαρή τύχη.